Εντάξει, πάντως δεν το είχε για 400 αυτός. Καλύτερα που πήρε 100, δηλαδή το προστατεύσαμε. Είμαστε έτοιμοι να την υποδεχτούμε. Είναι ίσως το πιο όμορφο κορίτσι στην ελληνική τηλεόραση. Μαζί μας είναι η Δούκισσα Νομικού. Γεια σου, όμορφη. Γεια σας, γειτονάκια. Τι κάνετε? Γεια χαρά. Είμαι καλά, εσείς? Κάτσε. Ωραία, ωραία. Αχ, τι ωραίο παιχνίδι αυτό που παίζατε. Ωραία, σας έβλεπα. Δίνουμε λεφτά, είδες. Μπράβο, καλά κάνετε. Τι κάνεις? Πολύ καλά, εσείς? Καλά. Πώς είσαι? Χαρούμενη. Χαρούμενη. Ναι, πολύ. Πες μας, γιατί είσαι χαρούμενη? Γιατί όλα είναι ωραία. Και θέλω να τα σκέφτομαι όλα θετικά. Ακόμη και στις δυσκολίες. Ναι, εγώ πιστεύω ότι μέρες χωρίς χαμόγελα είναι χαμένες μέρες. Mm-hmm. Ακόμη και στις δυσκολίες πρέπει να αισιοδοξούμε και να περνάμε όμορφα. Έχεις περάσει δύσκολα στη ζωή σου? Τι εννοείς? Δηλαδή, αν έχεις περάσει, παιδί μου, δύσκολες περιόδους. Ποιος δεν έχει περάσει? Τι αφορά, θέματα υγείας, θέματα προσωπικά, θέματα ερωτικά, δηλαδή, πότε είσαι στεναχωρημένη? Στα πιο σοβαρά θέματα, σε θέματα υγείας και σε θέματα πολύ προσωπικά. Όλοι μας περνάμε πολύ δύσκολες στιγμές και τώρα περνάμε δύσκολες στιγμές, αλλά προσπαθώ να μην το βάζω κάτω. Είναι όμως μια πολύ ωραία περίοδος αυτή για σένα. Τι έχει αλλάξει τη ζωή σου φέτος? Φέτος, η καθημερινότητα. Δουλεύω κάθε μέρα, όλη τη μέρα, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν μένω λίγο σπίτι και δεν κάνω κάτι, λέω πρέπει να πάω να δουλέψω, πρέπει να πάω να δω τις πρόβες, να κάνουμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό που έκανες που δούλευες πέρσι, τα είχαμε πει, στον Αντένα που δούλευες στον τομέα σχεδιασμού κτλ. Εξακολουθείς να το κάνεις και φέτος? Στη διεύθυνση. Στη διεύθυνση, παρακαλώ πολύ. Έκανα την πρακτική μου, ναι. Όχι, τελείωσε. Α, τελείωσε. Ήταν αυτό. Στα πλαίσια της πρακτικής. Επιτέλους πήρα το πτυχίο και μπορώ να το πω πολύ περήφανα. Μπράβο, πλέον. Είχα εκτεθεί στον κόσμο. Έλεγα, θα πάρω το πτυχίο μου, ναι, θα το πάρω. Θα πάρω το... Τώρα το πήρα. Το πτυχίο. Μπράβο. Τι είναι αυτό που έμαθες περισσότερο δουλεύοντας πίσω από τις κάμερες σε ένα κανάλι? Δηλαδή, κάτι που έμαθες που δεν μπορούσα να φανταστώ ότι είναι έτσι, ρε παιδί μου. Όσα ήξερα ήταν εντελώς ανάποδα. Τι δηλαδή? Είδα πώς είναι και το πίσω από τις κάμερες. Μέχρι τώρα ήξερα πώς είναι να είσαι μπροστά στα φώτα, πώς διαβάζεις τη σκαλέτα, οι κάμερες, ο αρχισυντάκτης σου, ήξερα όλα αυτά. Αλλά από πίσω η προετοιμασία και το άγχος και η δημιουργία είναι σαφώς πολύ σε μεγαλύτερο βαθμό. Εσένα μακροπρόθεσμα, θα σου άρεσε, ας πούμε, να κάνεις μεγάλη καριέρα ως παρουσιάστρια ή μεγάλη καριέρα ως μεγάλος τέλεχος καναλιού? Μορτή, τι ρωτάς? Μεγάλος τέλεχος καναλιού. Δεν έχω πει τίποτα. Γιατί δεν είναι δυνατόν? Δεν σου είπα τώρα, ρε παιδί μου, κάνει καριέρα η γυναίκα μετά από 20 χρόνια, 30, ξέρω εγώ. Μ' αρέσει η τηλεόραση γενικά. Αλλά και μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Αγαπάω την τηλεόραση, αγαπάω τους ανθρώπους. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι το κουτί, είναι οι άνθρωποι που την απαρτίζουν. Δηλαδή, αγαπάω εσάς, αγαπάω τους τεχνικούς, αγαπάω τους διευθυντές μου, αγαπάω την αρχισυντάκτριά μου. Μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό. Ναι. Μπροστά και πίσω. Έχεις κάνει τη δική σου τηλεόραση? Τι εννοείς? Δηλαδή, ρε παιδί μου, την τηλεόραση που εσένα θα ήταν ιδανική να βλέπεις. Και από έμψυχο δυναμικό, δηλαδή πρόσωπα που θα σου άρεσε να βλέπεις, αλλά και από εκπομπές που θα σου άρεσε να βλέπεις, ας πούμε. Αυτό νομίζω μου το έχει ξαναπεί και είχα πει πρόσωπα. Θέλω να σου πω πρόσωπα. Ναι, για πες μου. Τώρα. Ό,τι σου έρχεται. Δεν σημαίνει ότι φύγεις στους άλλους, ρε παιδί. Ναι. Κοίταξε να δεις. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια χαρούμενη τηλεόραση. Ωραία. Δηλαδή, μάλλον θα πόνταρα περισσότερο στην ψυχαγωγία. Mm-hmm. Θα έπαιρνα εσάς. Θα έπαιρνα τη ζώνη. Πρωινή. Αυτή που κάνουμε. Ναι. Δεν σας αρέσει? Mm-hmm. Θέλετε να τα αλλάξουμε? Πείτε μου τώρα που γυρίζει. Θέλετε να πάτε βραδινή ζώνη, για Γιώργο? Α, είστε καλά. Ωραία, λοιπόν. Την Αταλία θα έπαιρνα. Για βραδινό ή για πρωινό την Αταλία? Για βραδινό τώρα, Και για κάτι τέτοιο που κάνει τώρα. Νομίζω πως θα έκανε αυτό που έκανε και ο κύριος Βλάτσιος και όλος ο Αντένα. Ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ και η Μαρία, η Μπεκατόρου. Σου αρέσει η συνύπαρξη της Μαρίας με τον Γρηγόρη και τον Δημήτρη? Μου αρέσει πολύ. Μου αρέσει και αυτό που κάνει στο Your Face Sounds Familiar. Η Μαρία είναι μια εξαιρετική παρουσιάστρια. Και μου αρέσει τώρα που κάνει κάτι που αγαπάει, γιατί η Μαρία κατά βάθος είναι και λίγο ηθοποιός και νομίζω πως της αρέσει το θέατρο. Οπότε αυτό που κάνει της βγάζει έναν άλλο εαυτό και νομίζω πως το διασκεδάζει και η ίδια. Πολύ. Άρα από ό,τι κατάλαβα πολύ καλά, δεν θα έπαιρνε στο Θέμο στη δικιά σου τηλεόραση. Να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Άντε πάλι γκρίνιες. Λοιπόν, περίμενα, όχι, θα έπαιρνε και το Θέμο. Θα έπαιρνε και το Βαγγέλη. Εντάξει, θα του έπαιρνα όλου. Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Δηλαδή θα έπαιρνε στον Αντένα. Να το ξέρει η Αντένα. Πολύ ωραία, να το ξέρει η οικογένεια Κυριακού. Ουσιαστικά να σου πω κάτι. Από άλλο κανάλι δεν θα έπαιρνε κανένα, παιδί μου. Την Ελένη Μενεγάκη. Βεβαίως. Θα έπαιρνα και την Ελιστά, γιατί εντάξει, είπαμε, θα είναι ψυχολογικό, αλλά θα έχουμε και μία ζωή. Κύρος ειδήσεων, ας πούμε. Ναι, έτσι. Πρέπει.
Δεν χρειάζεται, χρειάζεται. Άλλοι που σου αρέσουν πολύ. Μου αρέσει πολύ η Πόπη Τσαπανίδου. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Μου αρέσει η Τζέννη Παλατσινού πολύ. Mm-hmm. Και ο Πέτρος Κωστόπουλος. Παιδιά, εντάξει, τώρα μην περιμένετε. Μου αρέσουν πολύ. Όχι, όχι, είπες πριν χαρά την άποψή σου. Ναι. Σε όλα. Όχι, ενώ ότι μου αρέσουν πολλά πρόσωπα. Και γενικότερα μου αρέσει να υπάρχει. Ξέρεις, και νέα πρόσωπα, αλλά εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται και τα παλιά. Δεν τώρα ερώτηση. Στην τηλεόρασή σου, θα έδινε εκπομπή σε Ζέτα Μακρυπούλια. Φυσικά. Τι εκπομπή θα τη έδινε. Ό,τι εκπομπή θα τη άρεσε. Δεν θα είχα πρόβλημα. Το Dancing θα το έδινε αν ήταν και δύο διαθέσιμε. Στη Μακρυπούλια ή στη Δούκη Σανομικού. Δεν μπορώ να σου απαντήσω γιατί είμαι η Δούκη Σανομικού. Δεν θα μπορέσω να σου απαντήσω αυτό. Πε μου κάτι τώρα. Τελειώνει το πρώτο Dancing. Mm. Και ξημερώνει Δευτέρα. Και ακούστε, παιδί μου. Έχουμε μέλλον για να τελειώσει. Έτσι είμαστε μόλι τη δεύτερη εβδομάδα. Έχουμε άλλε. Όχι, ενώ το πρώτο Dancing τελειώνει. Τελειώνει το πρώτο Dancing. Αυτό που τελείωσε την προηγούμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Το πρώτο επεισόδιο. Το πρώτο επεισόδιο, αυτό είναι το πρώτο. Αυτή τη σεζόν. Και έρχεται η Δευτέρα. Και όλη η Ελλάδα, χωρί εμεί να αποτελούμε εξαίρεση, ασχολείται με το θέμα. Εντάξει. Οκ, okay, δεν είναι κοσμοϊστορικό γεγονό, αλλά είναι στο lifestyle ένα θέμα που. Μια σύγκριση ανάμεσα στη Δούκησα και στη Ζέτα. Που γίνεται μοιραία, ρε παιδί μου. Δεν λέω εγώ αν είναι σωστό ή όχι. Σε ενοχλούν αυτά που λέγονται, γελάς, πώς το παίρνεις όλο αυτό που γίνεται. Κοίταξε, επειδή με ρώτησες συγκεκριμένα για το πρώτο επεισόδιο, θα σου πω ότι την Δευτέρα δεν είδα τίποτα γιατί γράφαμε για το όλα. Σωστό. Δηλαδή, όλη μέρα και την Τρίτη ήμασταν στα γυρίσματα. Οπότε δεν είχα προλάβει να ενημερωθώ, να δω τι γράφεται, τι λέγεται. Από εκεί και πέρα τα διαβάζω. Mm-hmm. Κρατάω κάποια πράγματα από κάποιους ανθρώπους που εκτιμώ πολύ. Από εκεί και πέρα όμως δεν θα κάτσω να ασχοληθώ παραπάνω. Το περίμενες όμως, δεν το περίμενες. Ήταν μέσα στο. Δηλαδή, εντάξει, ναι. Αναμενόμενο. Ναι. Αλλά δεν πιστεύω και λόγο να γίνεται συνέχεια συζήτηση σε αυτό. Όταν σου έγινε η πρόταση. Όχι. Είναι δυνατόν. Δηλαδή σου δίνεται μια τόσο μεγάλη ευκαιρία που μου αρέσει τόσο πολύ, το θέλω τόσο πολύ και θα κάτσω να σκεφτώ. Ποιος το έχει κάνει πριν. Να το κάνω, να μην το κάνω. Γιατί αν το κάνω, μπορεί να πούνε αυτό. Όχι, δεν μπορεί να πούνε ότι γίνεται αμέσως μια σύγκριση. Η οποία δεν είναι. Η όποια σύγκριση είναι άδικη. Γιατί ο καθένας είναι διαφορετικός στον τρόπο που δουλεύει. Ναι, αλλά αυτό δεν ήταν αφορμή για να με κολλήσει. Όχι, καθόλου. Επικεντρώνομαι στο στόχο μου, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Αγαπώ αυτή την εκπομπή, την έβλεπα αυτή την εκπομπή. Mm-hmm. Μου αρέσει πάρα πολύ ο χορός. Τον βλέπω και καμιά φορά να κάνω κι εγώ μια σβούρα. Οπότε δεν μπήκα στη διαδικασία να κάνω παραπάνω κάποιες σκέψεις πάνω. Ήτανε δηλαδή μια εκπομπή που θα ήθελες να κάνεις, δηλαδή όταν έβλεπες από το σπίτι έλεγες θα ήθελα κι εγώ κάποια στιγμή να την παρουσιάσω. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Αλλά όταν μου έγινε η πρόταση από τον κύριο Λάτσιο, ενθουσιάστηκα. Ξαφνιάστηκα πολύ. Δεν είχες σκεφτεί ποτέ τι θα ήθελες να κάνεις. Είσαι κάλυπτε το ότι ήσουν σε μια πολύ επιτυχημένη εκπομπή με το θέμα Αναστασιάδη, το Βαγγέλη, σε κάλυπτε αυτό. Εντάξει, σε δεύτερο ρόλο όμως εκεί. Ναι. Κοίταξε, καταρχήν για μένα δεν υπάρχουν πρώτοι και δεύτεροι ρόλοι. Mm. Όχι. Υπάρχουν μόνο ομάδες και όταν μια εκπομπή είναι επιτυχημένη και βάζεις και εσύ το λιθαράκι, είτε είναι μικρό είτε είναι μεγάλο, πιστεύω ότι είναι υπεραρκετό, ειδικά αυτές τις εποχές. Ναι. Άρα ήταν αρκετό. Δεν κάθομαι να σκέφτομαι τι άλλο. Δεν δηλαδή, όταν ζω όνειρα, κάτι. Ρε παιδί μου, κοίτα, θέλει, η τηλεόραση είναι πάρα πολύ απρόβλεπτη. Το έχουμε ζήσει όλοι μας και συχνά και άλλοι πιο συχνά. Δεν μπορείς να αγαπάς όλες τις εκπομπές. Κάπου ο κάθε άνθρωπος έχει και μία, πρέπει να έχει μία εξειδίκευση. Σαφώς και να ναι, σε... αλλά δεν μπαίνω στη διαδικασία να κάνω τόσο μακροπρόθεσμα όνειρα. Δηλαδή, προτιμώ να μου έρχονται κάποια πράγματα και μετά να τα δουλεύω. Εντάξει, μέσα μου φυσικά και έχω σκέψεις, τις οποίες όμως δεν τις μοιράζομαι. Τις κρατάω για μένα. Ρε παιδί μου, δεν έχεις μέσα σου την αγωνία να βγούμε όλοι και να πούμε κάποια στιγμή ότι ρε παιδιά, η Δούκησα είναι καλύτερη από τη Ζέτα στο Dancing, ας πούμε. Είναι θεμητό. Γιατί δεν πρέπει να γίνει σύγκριση. Εσείς στο τέλος θέλετε να βγουν και να πούνε εσείς είστε καλύτεροι από κάποιους άλλους. Δεν... Στο μυαλό μου, θέλεις αυτό. Ναι. Γιατί κάνω και πώς θα νιώθω. Θα νιώσεις είναι... καλύτερα αν βγουν όλοι και πούνε ο Γιώργος είναι καλύτερος. Όχι, όχι, είναι καλύτερος. Δεν γίνεται μια σύγκριση. Αλλά ότι κάνεις μια. Δεν μιλώ για νούμερα τηλεθέασης, να μην παρεξηγηθώ. Αλλά ότι κάνουμε ωραία μια εκπομπή, είναι θέλω να το ακούσω. Κι εγώ. Και χαίρομαι αυτό. Που το ακούω. Και βασικά το θέμα είναι από ποιον το ακούς. Κι εγώ ακούω πολύ την οικογένειά μου, ακούω το ενστικτό μου, mm-hmm. ακούω καταρχήν τους εργοδότες μου. Και από τη στιγμή που το κανάλι είναι ευχαριστημένο, δεν μπαίνω στη διαδικασία να σκεφτώ κάτι. Γιατί ζω κάτι τόσο ευχάριστο, γιατί να πρέπει Sony και ντε να σκέφτομαι άλλα ωραία. Πράγματα. Να σε δώσω κάτι άλλο. Μπήκε σε μια λογική που μπορεί να γίνει ανθρώπινο αυτό. Ότι κάνω εγώ μια εκπομπή που πριν έκανε κάποιος άλλος άνθρωπος. Mm-hmm. Πρέπει να κάνω κάποια πράγματα για να μην μοιάσω στον προηγούμενο άνθρωπο, ας πούμε. Όχι, δεν το έκανα. Για να μην μου πούνε ότι μιμούμε εκεί τον προηγούμενο, όποιος και αν ήταν. Γιατί αυτό γίνεται μοιραία. Όχι. Όχι, γιατί τότε δεν θα είμαι αυθόρμητη. Δηλαδή, τι θα προσέξω, τι θα πω, πώς θα το πω, τι θα κάνω. Είμαι αυτή, Γιώργο. Mm-hmm. Είμαι αυτή. Και κάνω κάτι με τον δικό μου τρόπο. Τώρα, αν κάτι πάει να μοιάσει, δεν πάει να μοιάσει, εμένα αυτό δεν με απασχολεί. Περιμένει, παιδί μου, ας πούμε, επειδή κάνετε μια πλάκα στο δεύτερο επεισόδιο με τον Γιάννη, το Λάτσιο. Με τον Γιάννη, ακούω.
Ναι, τον ναι. κύριο Λάτσιο, πέσω. Ναι. Ναι. Με τον κύριο Λάτσιο. Είπαν κάποιοι ότι ορίστε την πλάκα που έκανε ο Λάτσιος με τη Δούκησα, με την Ζέτα πάνε να την κάνουν τώρα, ας πούμε, με τη Δούκησα. Ρεσί Γιώργο, θα του βγει του κύριου Λάτσιο ένα σχόλιο και δεν θα απαντήσω και γιατί εκείνη τη στιγμή θα σκεφτώ τώρα. Μου είπε αυτό να μην απαντήσω γιατί. Είναι δυνατόν, μωρέ. Mm. Απολαμβάνουμε μια τεράστια αυτό ευκαιρία. Δηλαδή. Περνάμε τόσο όμορφα. Είσαι δεν παίρνω διαδικασία να κάνω τέτοιες σκέψεις. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν καταλαβαίνω ότι σώνει και δεν πρέπει να επιμένουμε σε ένα θέμα ή να πάει να δημιουργηθεί μια και καλά κόντρα ή τηλεοπτική κόντρα. Αυτές οι τηλεοπτικές κόντρες είναι τόσο ξεπερασμένες. Δηλαδή, ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται καθόλου για αυτά. Σαφώς, να βλέπει αλλά ένα τηλεοπτικά πρόγραμμα. Είναι νομίζω πρώτη φορά που αλλάζει παρουσιαστή. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν είναι συνήθως επειδή πολλές εκπομπές είναι προσωποκεντρικές mm-hmm. στην Ελλάδα και έξω νομίζω. Είναι κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται να αλλάξει ο παρουσιαστής από μία χρονιά σε άλλη. Δημιουργείται ένα θέμα τέλος πάντων. Εγώ θέλω να μου πεις... αλλάζουν εκπομπές. Δηλαδή και στην πρωινή ζώνη και στη μεσημεριανή τώρα ούτως ή άλλως το dancing. Είναι και το project πάρα πολύ δυνατό έτσι. Πολύ. Μην κρυβόμαστε τόσο πολύ απλό μας. Τι θέλω. Α, λες ότι δουλεύεις πάρα πολύ. Μία αλλαγή δηλαδή φέτος στη ζωή σου. Ξυπνάς τι ώρα, βρε Δούκησα. Αχ, τι λένε τα χαρτιά τώρα σου, Φέη. Τώρα το είδα, δεν το ήξερα. Πότε το ξεκίνησες. Για να πηγαίνεις 6.30 ώρα το πρωί. Ναι, κάνω και ραδιόφωνο στην Κύπρο, είναι η αλήθεια. Ξυπνάω αρκετά πρωί, ναι. Ξυπνάω αρκετά πρωί. Κοιμάσαι το μεσημέρι. Όχι, δεν κοιμάμαι το μεσημέρι. Γι' αυτό, δηλαδή, όντως πρέπει να δουλεύεις πάρα πολύ φέτος. Ναι. Κάνεις ραδιόφωνο, το dancing. Φαντάζομαι συνεχίζεις με κάποιες φωτογραφίσεις και τα λοιπά, ως μοντέλο. Όχι πολύ συχνά, αλλά κάποια επιλεκτικά ναι, πράγματα εντάξει, να τα κάνω. Κάνεις. Είναι και το όλα που φέτος είναι Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Είναι τρεις φορές την εβδομάδα. Τρεις φορές την εβδομάδα με τον Θέμο και τον Βαγγέλη. Mm. Έκανες μία ταινία, τελείωσαν αυτά. Τι άλλο, πες μου. Η ταινία ευτυχώς γυρίστηκε το Δεκέμβριο, ήταν, ναι, κάπου εκεί. Και θα βγει 9 Ιανουαρίου. Εντάξει, το περιμένω πώς και πώς. Και αυτό θα έρθουμε στην πρεμιέρα, θα έρθουμε. Αλήθεια. Βέβαια. Θα πάμε μαζί. Περιμένω. Κάνεις κάτι άλλο, όχι. Μέχρι εκεί. Ωραία. Βγήκες μοντέλο της χρονιάς. Έχεις πάρει ένα βραβείο και είσαι δηλαδή πιο όμορφη Ελληνίδα από το περιοδικό Status, κάτι τέτοιο. Η πιο σεξι γυναίκα. Από το Esquire. Από το Esquire, μάλιστα. Ναι. Όχι, σε 45, όχι πιο. Αυτά, Γιώργο μου, τώρα εντάξει, είναι κάποιοι τίτλοι που δεν έχουν και πολύ σημασία γιατί σε βλέπω που κοιτάς, ναι. Όχι, εγώ θεωρώ, το έχω πει ότι σε. Θέλω να πω ότι είναι η χρονιά σου. Επαγγελματικά δηλαδή. Όχι ότι για τις προηγούμενες χρονιές δεν ήταν καλά. Πας πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ δηλαδή, πολύ. Ευχαριστώ δεν πολύ. Δεν σε τοπούσα πράγματα. Τι δεν είναι λίγο να έχεις ψηφιστεί πιο σεξι γυναίκα της Ελλάδας για το εξωτερικό. Όχι. Γιατί με κοιτάς έτσι. Ζηλεύεις επειδή ποτέ δεν θα σε ψηφίσουν ως το πιο σεξι άντρα. Γιώργο, έχεις αδυνατήσει θέλω να σου πω. Έχω παχύνει. Έχεις παχύνει. Ναι, με κόβει ο αντένα εδώ, είναι πιο σκούρα το. Είναι πιο σκούρα εικόνα λίγο. Κάτσε από όταν σου είχα δει, τώρα έχεις αδυνατήσει λιγάκι. Με όλα αυτά, μαθαίνουμε ότι έρχεται ένας χωρισμός με τον Χρήστο Χολίδη, που εντάξει είναι πολύ φυσιολογικό, παντρεμένοι δεν ήσασταν, μετά από πόσο γιατί καιρό... Γιατί είναι πολύ φυσιολογικό να χωρίσει κάποιος άνθρωπος, δεν κατάλαβα γιατί είναι πολύ φυσιολογικό. Δεν είναι, γιατί δεν ήταν παντρεμένοι, εντάξει. Και τι σημαίνει δηλαδή, ότι όποιες δεν είναι παντρεμένοι σίγουρα χωρίζουνε. Μπορεί μέσα στο μυαλό μου να το είχα έτσι. Ότι έπρεπε να χωρίσουν, ναι. Όχι, δεν Γιώργο. Είναι πολύ ψυχολογικό. Άντε, πείτε, να ακούσω. Ναι. Χωρίζεται, κάνεις μια νέα αρχή και στα προσωπικά σου. Όχι, δεν έχω κάνει νέα αρχή, τι εννοείς. Δεν έχεις κάνει. Όχι. Αλλά μου αρέσει έτσι όπως είμαι. Δεν έχω χρόνο για κάτι άλλο, ούτως ή άλλως. Έχω τους φίλους μου, έχω την οικογένειά μου, έχω τη δουλειά που έχω αφοσιωθεί. Έλα, πρέπει να δείξει νέα κοπέλα τώρα, εντάξει, και να δουλεύει από το πρωί στο βράδυ και το πιο υγιέ. Σαφώς. Άμα δεν δουλέψουμε τώρα, Φέη μου, πότε θα δουλέψουμε. Να τα κάνεις παράλληλα, γιατί να μην έχεις και μια σχέση. Εντάξει, τώρα δεν το ένα αναιρεί το άλλο. Σαφώς όχι. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό, ξέρεις, να είμαι ισορροπημένη και σε αυτό. Ή δίνεσαι τόσο πολύ, ας πούμε, σε μια σχέση που... Δίνομαι και πολύ σε μια σχέση. Όχι, μπορώ να κρατήσω μια ισορροπία, αλλά τη συγκεκριμένη στιγμή δεν είναι αυτό που έχω στο μυαλό μου. Βρε, μας ήρθε ο έρωτας. Ναι, βέβαια, δεν λέω όχι, αλλά εξής. Μέχρι στιγμής τίποτα. Είχα διαβάσει και μία συνέντευξή σου. Βρε Γιώργο, ποιο είναι το πρόβλημά σου. Ναι, γιατί γελάει ο Γιώργος, πείτε μου λίγο. Πείτε μου λίγο. Γιώργο, είχα διαβάσει μία συνέντευξή σου στο Εγώ, νομίζω. Πες μου, τι έλεγα, θα σου πω. Σε ρώτησαν για... γράφτηκε πολύ έντονα από την πρώτη στιγμή ότι είχε σχέση με τον Νίκο Κρυθαριώτη. Και απάντησε ότι δεν ισχύει. Στο πρώτο θέμα. Στο πρώτο θέμα. Ο Θέμος την έκανε, μπράβο. Όχι, καλά έκανε και ρώτησε. Α. Διότι όταν γράφετε κάτι,
Κοίταξε να δεις. Σαφώς και δεν μπορείς να βγαίνεις κάθε μέρα και να διαψεύδεις το οτιδήποτε που γράφω. Παιδιά, να κάτσω. Αλλά όταν μπορώ να μιλήσω με τη Δούξα, δεν τη βλέπω πρώτη φορά, μου επιτρέπεις. Αλλά όταν γίνεται μια αναπαραγωγή σε ένα μεγάλο βαθμό, μετά αυτό περνάει σαν δεδομένο. Δηλαδή όταν το διαβάζεις από εδώ, το διαβάζεις από εκεί, λες, α, ισχύει. Ναι, εντάξει, έγινε μια αναπαραγωγή χωρίς να ερωτηθώ ποτέ. Και γι' αυτό μία και καλή βγήκα στο πρώτο θέμα, στο δικό μου άνθρωπο στο θέμα. Είπες ότι δεν ισχύει. Το διαψεύσαμε και νομίζω πως τελειώνει εκεί το θέμα. Δεν ασχολήθηκες. Ξέρεις τη Φέη, έχω. Πώς να το πω. Ενώ είμαι πολύ ευαίσθητη γενικά, τα τελευταία χρόνια έχω κάτι σαν ανοσία. Δηλαδή, αποφεύγω να διαβάζω πολύ πράγματα που μπορεί να με στενοχωρήσουν, αποφεύγω να ακούω. Και όταν, ξέρεις, αυτό συμβαίνει, όταν δηλαδή μαθαίνω κι εγώ, γιατί και εγώ τα διάβαζα, επειδή ξέρω εγώ την αλήθεια, ξέρουν οι δικοί μου την αλήθεια, δεν τα παίρνω μέσα μου, εντάξει. Όταν με ρωτούν, απαντώ. Αλλά μετά, ξέρεις, τελειώνει εκεί το θέμα. Δεν χρειάζεται να γίνει δηλαδή συνέχεια μια αναπαραγωγή για κάτι. Γενικά, και στα επαγγελματικά και στα προσωπικά. Συνήθως μετά από ένα χωρισμό, πόσο καιρό σου παίρνει, θα μου πεις, υπάρχει κανόνα σε αυτά? Δεν υπάρχει. Άρα να ξαναθες να είσαι έτοιμη, ρε παιδί μου, να μπεις σε μια καινούργια σχέση. Δηλαδή, είσαι από τους ανθρώπους που θέλει την αγρανάπαυσή του, που λέμε, να μείνει λίγο μόνος του, ή από τους ανθρώπους που, άμα φίλους, σου έχει πάλι ο επόμενος έρωτας, δεν σε ενδιαφέρει αν δεν έχει περάσει μεγάλο διάστημα? Ναι, δεν υπάρχει κανόνας, όντως. Αλλά νομίζω πως είναι ωραίο να μένεις και λίγο μόνος σου, να επαναπροσδιορίζεις κάποια πράγματα, να τα βάζεις κάτω και να συζητάς με τον εαυτό σου. Είναι ωραίο. Το χρειάζομαι. Και το κάνω. Και μου αρέσει που το κάνω. Ότι όσο περνούν τα χρόνια, οι επιλογές που γίνονται στους ανθρώπους που θέλεις να είναι κοντά σου είναι καλύτερες, δηλαδή ταιριάζουν πιο πολύ. Δηλαδή, είναι καλύτερες. Όταν κάνεις έναν απολογισμό, βλέπεις τι σωστό έχεις κάνει και τι λάθος επιλογές σου. Σε βοηθάει δηλαδή αυτό? Ναι, με βοηθάει. Κυρίως, ξέρεις. Να αποφύγεις λάθη, να πεις, όχι, εγώ με αυτόν τον άνθρωπο καλύτερα να μην το προχωρήσω, γιατί ξέρω ότι τελικά θέλω αυτό από τη ζωή μου. Και μπορώ να συνυπάρξω μόνο όταν ο άλλος έχει αυτό, αυτό και αυτό για να μου προσφέρει. Πολλές φορές δεν σου φταίει ο άλλος, ξέρεις. Γι' αυτό λέτε τις προσωπικές σου επιλογές. Είμαι πολύ ευχαριστημένη με τις προσωπικές μου επιλογές. Δηλαδή δεν έχω μετανιώσει αν είναι δυνατόν. Μεγαλώνοντας όμως οριμάζουμε. Ναι. Όχι, και κοιτάζω επειδή το παρελθόν πάντα με χαμόγελο. Ναι, και κοιτάζω πάντα το παρελθόν με χαμόγελο. Δηλαδή και τα λάθη μες στη ζωή είναι. Αλλά ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα, χωρίς αυτό να ακούγεται εγωιστικό, επειδή το έχω κάνει με πολύ αγάπη, μου αρέσει και το βλέπω, το βλέπω γινώντας το χρόνο πίσω με πολύ περηφάνεια. Γιώργο, τι θέλεις να πεις? Πολύ, σας απολαμβάνω απίστευτα σήμερα. Γιατί? Γιατί να σου πω κάτι, και πώς ρωτήσα έχετε να σε πλησιάσει κάποιος? Δεν είναι πολύ δύσκολο. Εγώ πιστεύω ότι δεν σε φλερτάρει κανείς. Γιατί όλοι λένε, ας πούμε. Γιατί είναι πολύ όμορφη. Ρε παιδί μου, όταν υπάρχει από πάνω στο πέπλο της πιο όμορφης γυναίκας, από τις πιο ωραίες γυναίκες. Να λιγάκι. Είσαι, όντως. Είσαι, εγώ το πέπλο, είσαι από μέσα. Από που βλέπει ο κόσμος στην τηλεόραση εννοώ τώρα, μπορεί στη γειτονιά να είναι. Στα πέντε πιο ωραία πρόσωπα που έχουμε. Ποια είναι τα άλλα τέσσερα? Τώρα είναι. Έχω πει πολλές φορές. Ναι. Πάντως είναι, πάντα η Δούκησα είναι μέσα σε αυτή για μένα. Νομίζω όλοι το λένε. Είναι πια, δεν είναι θέμα υποκειμενικό, είναι αντικειμενικό. Θα σε ευχαριστώ. Ναι, αυτό. Πώς μετά ένα συνομιλικό σου κάθεσαι στη βουλιαγμένη και τρως το παγωτό σου? Γιατί θα είναι συνομιλικός, μπορεί να είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος. Όχι ρε παιδιά, εγώ νομίζω ότι δεν έρχονται. Έρχονται και λόγω την πλάτα τους. Σε φερτάρουν άντρες όλων των ηλικιών ή ας πούμε κοντά στην ηλικία σου? Και πιο μικρά αγόρια και λίγο πιο μεγάλα. Λε, έρχονται για αυτόγραφο και για να κάνουν μέχρι εκεί ή έρχονται σοβαρά? Όχι, είναι μερικοί που ξέρεις. Το τολμούν. Τι σου λένε να βγούμε να φάμε και τέτοια δηλαδή? Όχι, αλλά μου λένε ωραία λόγια. Τι, ότι? Σαν κομπλιμέντα όμως, όχι ότι. Ναι, κομπλιμέντα τώρα. Δεν έχουν στόχο να βγείτε το βράδυ, κατάλαβες? Ναι, μπορεί όχι. Μπορεί ναι. Ναι, κοίταξε, και εγώ δεν είμαι δηλαδή. Είμαι κι εγώ λίγο συγκρατημένη. Δηλαδή δεν δίνω. Είσαι δεκτική στο φλερτ? Ναι, είμαι. Αλλά όταν, ξέρεις, είναι ο κατάλληλος χρόνος, όταν είμαι κι εγώ σε κατάλληλο mood, ξέρεις. Θα ήθελες η επόμενη σχέση σου, όποια και αν είναι αυτή, να είναι μια σχέση πιο σοβαρή? Όταν λέω σοβαρή εννοώ, μια σχέση που θα σε οδηγήσει στην οικογένεια, να κάνεις παιδιά. Δε. Ο γάμος είναι. Τα παιδιά είναι το σημαντικό. Θα ήθελες, δηλαδή, η επόμενη σοβαρή σχέση να είναι η σχέση που θα κάνεις παιδιά, ας πούμε? Ή θεωρείς ότι είναι μικρή? Όλες τις σχέσεις τις έβλεπα σοβαρά. Όλες τις σχέσεις έβλεπα σοβαρά. Ποτέ δεν έμπαινα σε μια. Στο μυαλό σου ότι θα μπορούσε να. Να κάνεις παιδιά με κάποιον, ας πούμε, ναι. Φτάσει εκεί. Δεν έμπαινα ποτέ, ξέρεις, επιπόλαια σε μια σχέση. Πάντα ήμουνα απόλυτα ερωτευμένη και απόλυτα εκεί, πάντοτε. Τώρα ναι, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνει κι αυτό. Αλλά δεν είναι στο μυαλό μου τώρα. Έχεις ποτέ κάνει το πρώτο βήμα με έναν άντρα, Δούκησα?
Κάτσε να σκεφτώ. Να την πέσει εδώ και ξαφνικά. Θα το θυμόσουν. Ποιο είναι αυτό ο τυχερό. Να θα πει δηλαδή κιόλα. Θα το θυμότανε. Τώρα δεν χρειάζεται αυτό. Σκέψη σου έρχεται. Μπορεί λίγο πιο μικρή. Ναι, όχι. Αλλά πάντα έδινα έτσι λίγο το σήμα. Το πράσινο φω που λέμε για να προχωρήσει ο άλλο, έτσι. Ναι. Με μια ματιά, ξέρει. Ξέρουμε εμείς οι γυναίκες τι πρέπει θεωρώ να κάνουμε. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια αδικία σε όλο αυτό με την ομορφιά της. Γιατί είναι αδικία? Γιατί κάποιος πολύ δύσκολα θα πει θέλω να την κατακτήσω. Δηλαδή πρέπει να, ή να πατάει πολύ γερά στα πόδια του ή να έχει ένα background που να τον προστατεύει για να την διεκδικήσει. Λες, όχι, ξέρεις, είναι λίγο τρελός. Πιστεύω ότι... Τρελός. Τρελός ενώ... Μας αρέσουν και λίγο τρελοί. Σου αρέσουν. Κοίταξε να σου πω κάτι. Όχι, ρε παιδί μου, να δώσουμε ένα αυτό τώρα. Τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένας άντρας που να σε φλερτάρει και να έχει πιθανότητες επιτυχίας? Να είναι ο εαυτός του βασικά. Να έχει και το χιούμορ του, να είναι, κάνει ρε παιδί και μου, υπεργόμενος, να είναι πιο πολύ χαβαλετζής, να έχει λεπτά, να είναι... Τι να έχει, να φοράει ωραία παπούτσια, δηλαδή τι κοιτάς εσύ πιο πολύ, ας πούμε, σαν έναν άντρα? Εμφανισιακά, αν με ρωτάς, κοιτάζω το χαμόγελο. Το χαμόγελο. Ναι. Θέλω να έχει πολύ γλυκό και ωραίο χαμόγελο και να χαμογελάει ο άλλος. Δεν μπορώ να είναι μίζος. Αλλά από εκεί και πέρα θέλω να είναι αυτός, δηλαδή και να κάνει κάτι λίγο πιο άγαρμα και όλο αυτό να μην χάρει το μέλλον. Δεν πειράζει. Θα πήγες με έναν άνθρωπο που έχει κυλίτσα. Τι είναι αυτός? Ναι, ναι, φυσικά. Ποιο? Για ποιον? Για μένα. Επειδή τώρα μπορώ... ζήτησε καφέ και νόμιζα ήθελε εδώ και σαν νερό. Όχι, όχι. Θα πήγε με έναν άνθρωπο. Κάτσε τώρα εδώ, μιλάω για εμά τη κατηγορία των αυτών. Θα πήγε με έναν άντρα που δεν είχε του κοιλιακού, να είναι ο σφίχτη και τα λοιπά, α πούμε. Κοίταξε, μέχρι στιγμή δεν μου άρεσαν οι πολύ γυμνασμένοι. Έλα τώρα, εντάξει. Γιατί έλα τώρα, ρε παιδί. Εννοώ ότι ναι, να έχουν. Δεν είναι, ρε παιδί μου, προτεραιότητά μου άλλο να έχει μόνο κοιλιακού. Πώ να σου το πω. Μ' αρέσουν. Άρα υπάρχει και για εμά αυτού. Ελπίδα. Πες μου τις ωραίες φωτογραφίες το καλοκαίρι που ανέβαζες στο Twitter, που έκανες τις βουτιές, ποιος σε στραβούσε κάτω από τη θάλασσα. Α, τις υποβρύχιες. Ναι. Η φίλη μου Χριστίνα. Δηλαδή, διακοπές έκανες με φίλες. Ναι. Είχες χωρίσει το καλοκαίρι. Όμως ήταν τον Μάιο η υποβρύχια. Γιατί ξεκίνησες τα πάλια και νωρίσεις. Είχες χωρίσει μόνο στο καλοκαίρι. Ναι. Είχες χωρίσει. Λοιπόν, θες να παίξουμε το παιχνίδι με τη Δούκησα ή όχι? Ποιο παιχνίδι? Έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Θέλω. Δούκησα μου θέλεις. Ναι. Έλα, ωραίο, ναι, αλλά θα σταλαιπωρήσουμε λίγο. Να δεν θα ξεδελιστείς, μου φοβάσαι, έλα, σήκω. Μπορεί και να ξεδελιστείς, δεν ξέρω. Τι γνώσεων παιχνίδι. Καθόλου, έλα, έλα. Όχι, λοιπόν, δεν θα τα πέτρεμα ποτέ. Ας έρθω και ο Θεέ μου. Ποτέ μην ανησυχείς. Στην εκπομπή που παρουσιάζεις, χορεύουν όλοι. Όχι, θα χορέψουμε. Ο παρουσιαστής, το voice νομίζω παρουσιάζει και όχι το dancing, δεν πειράζει, το voice στην Γαλλία, ο Νίκος Αλιάγκας. Έκανε πέρσι κάτι, δεν ξέρω αν το είδες. Είναι ένα παιχνίδι του εξής. Μπαίνει μουσική ένα λεπτό. Άκουσε με. Μάλιστα. Μπαίνει μουσική ένα λεπτό. Για το The Voice μιλάμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα το έκανα όχι, το Voice. Δεν πειράζει, ναι, Voice, ναι. Μπαίνει μουσική ένα λεπτό. Που υπάρχουν διάφοροι ρυθμοί μέσα στο ένα λεπτό. Και ο καθένας που ακούει το αυτό δεν χορεύει το λες, βάσει το ρυθμό που ακούει. Δηλαδή τώρα θα ακούτε. Σε θα ακούσει, ας πούμε, διαφορετικές μουσικές. Δηλαδή από τσάμικο, σάμπα, θα αυτό, κάτι και εσύ με το που ακούς πρέπει να το χορεύεις αυτό που ακούς. Ό,τι ακούς χορεύεις. Λοιπόν, λες να τραγουδήσεις ένα λεπτό. Δεν θα το κάνει πρώτα. Ελάτε ο Λέξης, το κάνει Σάσα πρώτα. Α, ναι, η Σάσα πρώτα. Ελάτε το Λέξης. Όχι, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ο άντρας, ο Μαγγέλης πρώτος. Εντάξει, δεν είναι δίκιο που κάνεις. Και εμείς... Εσείς είστε κριτικοί. Να πούμε ότι δανειστήκαμε τους κανονικούς βαθμούς από το Τάσκο Τεστά. Σας ευχαριστούμε την παραγωγή του. Αλήθεια. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ. Εγώ βαθμολογώ. Ναι, εμείς οι δύο είμαστε κριτές. Γιατί δεν μπορώ να το έξω. Πάμε, το λεπτό της Σάσα στα μάτια. Πάμε. 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 Θέμης, έλα Γιώργα.
Έλα, 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 Γιωργαντά, πάμε. Έλα, Γιωργαντά, πάμε. Πάμε, πάμε, γρήγορα, πάμε. Μορνιδιά ή πια λουλουδιασμένη, ωρε πως Μόσκο βολας καημένη. Let's go.